Έχουμε μαζί μας τον Άρη Κορονίδη, αρχηγό της Εθνικής Ανδρών. Άρη, η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα με το Λουξεμβούργο συνεχίζεται. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Όπως τα είπες, είναι η προετοιμασία συνεχίζεται. Έχουμε κάποιους τραυματισμούς βέβαια που μας έχουν λίγο αποσυντονίσει από κάποια παιδιά τα οποία θα ήταν βασικοί στην ομάδα. Έχουμε αυτά τα δύο φιλικά, εχθές και σήμερα, με το Λίβανο. Προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, να βάλουμε αυτά που έχει δείξει ο προπονητής στο γήπεδο και θα δούμε πώς θα είναι η συνέχεια. Η προπόληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Λουξεμβούργο κυλάει πάρα πολύ καλά και αναμένουμε να έχουμε sold out. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Ποιο μήνυμα θα θέλει να στείλει στον κόσμο εν ώψη του αγώνα με το Λουξεμβούργο? Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με αυτή τη νίκη να περάσουμε στην επόμενη φάση. Όπως και στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, παίξαμε το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει. Ο κόσμος είχε έρθει στο γήπεδο και μας βοήθησε, μας όθησε στη νίκη στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό το να έρθει και να μας ξαναβοηθήσει σε αυτό το παιχνίδι που θα θέλουμε τη νίκη και να μας ξανασπρώξει σε μια μεγάλη νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.